Πάμε στον Ιωάννη Λίλη, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και πρόεδρος βέβαια του Παγκρήτιου Συνδέσμου Θεολόγων. Εξελέγει ξανά. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά κύριε Παναγιωτόπουλε. Κανονικά καλησπέρα, πρέπει να μιλάμε και στον Ενικό, στον ίδιο όμιλο βρισκόμαστε. Ναι, παρουσιάζει και την εκπομπή. Πολύ χαρά, λοιπόν, ορθόδοξο βέβαια, Ιωάννη, δεν ξέρω, η απάντηση στο ερώτημα που έθεσα πριν από λίγο ποια είναι. Πώς συνδέεται το όνομα Μινάς με υιοθεσίες και υιοθετημένα παιδιά? Ναι, και στην εκπομπή που είχαμε την Κυριακή, ναι, ο πατέρας Εμμανουήλ το έθεσε μόνο στο ζήτημα πολύ ωραία, ότι στην τουρκοκρατία όποια παιδιά οι γονείς τους τα εγκατέλειπαν, τα άφηναν στον άρθικα του σημερινού παλαιού Μητροπολιτικού Ναού, δίπλα στον σημερινό Μητροπολιτικό Ναό. Ήταν λίγο διαφορετικό τότε ο ναός. Ναι. Και άφηναν τα παιδιά που ήθελαν οι γονείς τους δυστυχώς να τα εγκαταλείψουν. Τα έβρισκε ο ιερέας και αναλάμβανε η Εκκλησία να τα μεγαλώσει και να φροντίσει σχετικά με τα της υιοθεσίας. Έδιναν σε όλα αυτά τα παιδιά το όνομα Μινάς. Οπότε μετά από ένα σημείο μέσα στην τουρκοκρατία υπήρχε η αντίληψη ότι όποιο παιδί έχει το όνομα Μινάς μάλλον είναι νόθο. Και το έδωσαν στο Μητροπολιτικό Ναό. Γι' αυτό οι οικογένειες απέφευγαν να δίνουν το όνομα Μινάς στα παιδιά τους. Αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι τόσο συνηθισμένο το όνομα Μινάς στο Ηράκλειο, σε μια πόλη που έχει πολιούχο τον Άγιο Μινά. Βέβαια, είναι ελάχιστα τα ονόματα τα οποία έχουν δοθεί. Και πολύ σωστά και κάνετε και το αναφέρετε. Μετά το 1735 που ουσιαστικά κτίστηκε ο σημερινός παλαιός ναός, τότε ο πρώτος Μητροπολιτικός. Οπότε όταν βρήκε η απελευθέρωση και η ενσωμάτωση, ναι, της Κρήτης, υπήρχε αυτή η συνήθεια. Μετά βέβαια με την απελευθέρωση αυτό έφυγε, αλλά δυστυχώς επειδή το όνομα πηγαίνει από πατέρα σε παππού και πάντα μένει το όνομα της οικογένειας, έμεινε μέχρι σήμερα αυτή η συνήθεια. Και είναι δύσκολο βέβαια να συναντήσεις όνομα Μινάς και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, 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 αυτό. Προφανώς αυτή η φήμη είχε πάει προς τα πάνω και δεν αποκλείεται και εκεί να υπήρχε αυτή η συνήθεια. Εδώ είναι καταγεγραμμένη, οι προϊστάμενοι του Μητροπολιτικού Ναού το λένε έντονα και φαίνεται κάτι ανάλογο υπήρχε εκεί. Και δυστυχώς δεν έχουμε το όνομα αυτό τόσο συνηθισμένο, παρότι ο Άγιος Μινάς ήταν όντως μεγαλομάρτης, τα οποία στο Βυζάντιο πάρα πολύ τον γνώριζαν και πολλοί έδιναν το όνομά του. Μάλιστα. Μάλιστα. Ιωάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτησή σου και του χρόνου. Εγώ χρόνια πολλά. Πολύ. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Να σε ευχαριστήσω πολύ.